Και έχουμε τώρα στι αρχέ που υπηρετεί η πρότασή μα. Υπηρετεί τρει βασικέ αρχέ. Η πρώτη αρχή έχει να κάνει με την πολυκομματική σύνθεση τη Βουλή. Και θα πω πώ εξειδικεύεται μετά. Το δεύτερο είναι το πώ θα διασφαλίζει σταθερέ κυβερνήσει. Και το τρίτο, πώ ενισχύεται ο ρόλο και το κύρο των βουλευτών. Αυτέ είναι οι τρει βασικέ αρχέ πάνω στι οποίε στηρίζεται η πρότασή μα. Τώρα, πώ εξειδικεύεται αυτή η πρόταση. Πολλέ φορέ μιλάμε για το γερμανικό σύστημα. Θέλω να ξέρετε το εξή. Δεν υπάρχει αντιγραφή του γερμανικού συστήματο. Το γερμανικό σύστημα ω πυρήνα έχει ουσιαστικά αγκαλιαστεί, το έχουν υιοθετήσει σχεδόν τα περισσότερα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Αλλά και κανένα από αυτά δεν το έχει αντιγράψει. Γιατί κανένα λαμβάνει την υπόψη του τι ιδιομορφίε, τον πολιτικό πολιτισμό, το, αν θέλετε, τη γενικότερη κουλτούρα πάνω στην οποία στηρίζεται ένα πολιτικό σύστημα. Τι παίρνουμε λοιπόν ως βάση καταρχήν από το γερμανικό σύστημα. Το πρώτο που παίρνουμε είναι ότι έχουμε συνδυασμό μονοεδρικών και πολυεδρικών περιφερειών. Έχουμε δηλαδή βουλευτές που εκλέγονται σε μονοεδρικές περιφέρειες και βουλευτές που εκλέγονται σε πολυεδρικές περιφέρειες. Είναι η πρώτη βασική επιλογή. Δεύτερο, η αναλογική εκπροσώπηση. Θυμίζω ότι το γερμανικό σύστημα σημαίνει ότι είναι απλή-απλή αναλογική. Η παράδοση εκεί είναι γιατί υπάρχουν συμμαχικέ κυβερνήσει, δηλαδή λειτουργεί στα όρια τη απλή αναλογική. Εμεί εδώ μιλάμε για αναλογική εκπροσώπηση που εγγυάται το σημερινό εκλογικό, ο σημερινό εκλογικό νόμο. Δηλαδή η αναλογική εκπροσώπηση, να το πω πολύ απλά, τη τάξη του 87%. Για αυτή για να δίνει τη δυνατότητα, αν κάποιο κόμμα παίρνει πάνω από 40% περίπου, να μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση οι έδρε που θα πάρει κάθε κόμμα. Οι έδρε που θα πάρει κάθε κόμμα προσδιορίζονται με βάση το εθνικό ποσοστό. Άλλωστε αυτό λέει και ο σημερινό εκλογικό νόμο. Τρίτο σημείο που είναι σε συνάφεια με αυτό είναι το όριο αντιπροσώπευση. Το γερμανικό σύστημα έχει όριο αντιπροσώπευση 5%. Εμεί έχουμε όριο αντιπροσώπευση 3%. Που σημαίνει ότι αυτό που ισχύει και σήμερα, ότι αν ένα κόμμα σε όλη την επικράτεια πάρει 3%, θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην πολυκομματική σύνθεση τη Βουλή. Η κατανομή των εδρών. Πώς κατανέμονται οι έδρασες ανάμεσα στις μονοεδρικές και στις πολυεδρικές περιφέρειες. Αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι αντικείμενο διαλόγου. Έχει να κάνει και με τεχνικά ζητήματα του πώς υπηρετείται η ανάγκη της αντιπροσώπευσης στα πλαίσια που σας είπα προηγούμενα. Κατά συνέπεια, ξεκινάμε με δύο δεσμεύσει. Η πρώτη δεσμεύση είναι ότι στις μονοτερικές περιφέρειες ο ελάχιστος αριθμός είναι το 1 δεύτερον, που σημαίνει το ελάχιστο 150, εκλέγονται σε μονοδικές περιφέρειες, και στις πολυεδρικές περιφέρειες, το ελάχιστο είναι το 1 τρίτον. Δηλαδή έχουμε το ελάχιστο 150 στις μονοδικές, το ελάχιστο 100 στις πολυεδρικές των περιφερειών. Μένει να προσδιοριστεί ανάμεσα στα δύο, διότι κανένας και των προτέρων δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί όπως θα δείτε παρακάτω, σε σχέση με τη χάραξη των περιφερειών, θέτουμε κάποια κριτήρια. Και όταν έχει αυτά τα περιοριστικά κριτήρια, είναι πολύ δύσκολο να πει στον ακριβή αριθμό εκ των προτέρων. Ποια είναι τα κριτήρια αυτά, Είναι φανερό ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα, πρώτο κριτήριο πρέπει να υπάρχει μια θα έλεγα, ισορροπία στον πληθυσμό. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε μεγάλε ε, ανισότητε όσον αφορά την συγκρότηση τη κάθε περιφέρεια. Κυρίω στι μονοεδρικές. Όμω, από την άλλη μεριά, πρέπει να σεβαστούμε δύο πράγματα. Ένα, ότι σε κάθε νομό σήμερα θα εκλέγει έναν βουλευτή. Αυτό έχει να κάνει κυρίω με μικρέ μονοεδρικέ περιφέρειε που ενδεχόμενα να μην συγκεντρώνουν τον αριθμό που από ό,τι φαίνεται θα είναι γύρω στι 50 με 60.000. -60 Άρα, οι σημερινέ μονοεδρικέ περιφέρειε με βάση την, προ... την πρότασή μα ε, ε, ισχυροποιούνται ή καλύτερα κατοχυρώνονται. Αυτή είναι ίσω η, η πιο σωστή λέξη. Και το δεύτερο είναι ότι η κατανομή των μονοεδρικών δεν θα ξεπερνάει τα όρια των σημερινών νομών. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρει όσοι το προσδιορίσουν από ένα νομό να φέρει σε έναν άλλο νομό ώστε να φτιάξει την ε, περιφέρεια. Και βέβαια αυτό είναι ένα κριτήριο που σημαίνει σεβασμό στι σημερινέ μα τοπικέ ιδιαιτερότητε. Από την άλλη μεριά, είναι φανερό ότι στου μεγάλου Δήμου, γιατί εκεί θα υπάρξει κατάτμιση, θα υπάρξει πριν η αναγκαία προσαρμογή των δημοτολογίων. Επειδή εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα ότι για να υπάρξει προσαρμογή των δημοτολογίων, έχουν ισχυριστεί κάποιοι ότι ενδεχομένω χρειάζεται αλλαγή του συντάγματο. Αυτό δεν ισχύει. Τα δημοτολόγια είναι μια καθαρά εσωτερική διαδικασία των Δήμων. Το έχουμε εξετάσει από 100 μεριέ. Άρα, χρειάζεται όμω από τη στιγμή που θα πα σε γεωγραφικό προσδιορισμό των ορίων των Δήμων να κάνει αντίστοιχη προσαρμογή των δημοτολογίων, μια και οι εκλογέ. Πλέον γίνονται με βάση τα δημοτολόγια. Τώρα πηγαίνω στα πώ θα γίνει αυτή η, η περιφέρεια, Θα γίνουμε νόμο. Αυτό απαιτεί το σύνταγμα. Αλλά πρέπει να γίνει μια εισήγηση. Η εισήγηση θα γίνει από ειδική εκλογική επιτροπή, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων φορέων. Τώρα, η εκλογή στι ευρείε περιφέρειε γίνεται με βάση το αναλογικό σύστημα, ώστε να εξασφαλίζονται αυτά που σα είπα προηγούμενα. Και δεν θέλω να πάω παραπέρα, να μην τα επαναλάβω δηλαδή. Απλώ και μόνο σα τονίζω εδώ ότι στι ευρείε περιφέρειες εφαρμόζεται λίστα. Στι μονοεδρικέ περιφέρειε. Στι μονοεδρικέ περιφέρειε θα υπάρχει τακτικό και αναπληρωματικό. Για ευνόητου λόγου, όπω γίνεται κατανοητό. Ε, λοιπόν, το κάθε κόμμα θα ορίζει τον ο βουλευτή που θα εκλεγεί και τον αναπληρωματικό του. Θα ήθελα ακόμα να σα πω εδώ ότι στο ίδιο σχέδιο νόμου, εμεί θα περιλάβουμε και για να λύσουμε οριστικά το θέμα τη ψήφου των Ελλήνων τη Διασπορά. Είναι ένα ζήτημα ανοιχτό και από το Σύνταγμα. Σα θυμίζω ότι στη συνταγματική αναθεώρηση και αυτό περιλήφθηκε με δική μα πρωτοβουλία, και να μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε μία πρόταση, όχι σήμερα, πριν από τι εκλογέ, που έλεγε ότι οι Έλληνε τη Διασπορά. Να ψηφίζουν ο καθένα για την εκλογική του περιφέρεια. Όπω καταλαβαίνετε, αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Σκεφτείτε τώρα να πα στην Αυστραλία ή στον Καναδά να στήσει 60 διαφορετικέ κάλπε, ή πώ θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, ή να μπουν οι Έλληνε τη Διασπορά στον εσωτερικό ανταγωνισμό. Η δική μα πρόταση, όπω ξέρετε, έχει ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή. Συμφωνεί σε αυτό και ε, το ΣΑΕ, ε, που σημαίνει ότι η δική μα πρόταση είναι οι περιφέρειε αυτέ να θεωρηθούν σε χωριστέ εκλογικές περιφέρειες ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση των ίδιων των αποδήμων με τα δικά τους προβλήματα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Να έχουμε δηλαδή μια ουσιαστική και καθαρή αντιπροσώπευση. Όσον αφορά την ανάδειξη των υποψηφίων, όπω είπαμε, θα γίνεται μέσα από τι οκομματικέ διαδικασίε, θα υπάρχει δυνατότητα προκληματικών εκλογών, αλλά και, και τη τελική επιλογή όπου χρειάζεται από συλλογικά όργανα με εκλεγμένα μέλη. Αυτά όλα θα τα δείτε στο συνεδριό μα. Θέλω ακόμα να τονίσω εδώ ότι η πρότασή μα είναι μια πρόταση για δημόσια διαβούλευση, για δημόσιο διάλογο με όλε τι πολιτικέ δυνάμει τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει διαχρονικά ότι ο εκλογικό νόμο πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μια ευρύτερη, θα έλεγα, κοινωνική και πολιτική συμφωνία. Γι' αυτό, άλλωστε, με δική μα πρωτοβουλία το 2001, κατοχυρώθηκε συνταγματικά προπόθεση αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. 2 τρίτα, 200, 200 βουλευτέ, προκειμένου να υπάρξει αλλαγή του εκλογικού συστήματο διαφορετικά ισχύ για τι μεθεπόμενε εκλογέ. Θέλω ακόμα να θυμίσω ότι από το Μάιο του 2006, στα πλαίσια τη αποτυχημένη αναθεωρητική διαδικασία, ο πρόεδρό μα, ο Γιώργο Ανδρέου, κάλεσε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, σε μια ανοιχτή πρόκληση και πρόσκληση ταυτόχρονα να συζητήσουμε αυτό το θέμα, μια και ο κύριο Καραμαλή στο παρελθόν ο ίδιος είχε προτείνει αντίστοιχο ή ανάλογο, αν θέλετε, εκλογικό σύστημα. Όμως ο κύριος Καραμαλής, όπως ξέρετε, προεκλογικά με σιωπή και υπεκφυγές απέφυγε να τοποθετηθεί στο κορυφαίο αυτό ζήτημα. Και σήμερα φέρνει μια πρόταση νόμου, η οποία αρχίζει και συζητείται από αύριο στην Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που πλέον των άλλων, παραβιάζει βασικές αρχές του συντάγματος. Το είχε κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης με το δικό του εκλογικό νόμο όταν είχε απαγορεύσει τις προεκλογικές συνεργασίες και βέβαια περιορίζει την αναλογικότητα αυτή τη στιγμή από το 87% αν θυμάμαι καλά πάει στο 83% προηγούμενα με το να αυξάνει από 40% σε 50% και βέβαια είναι φανερό και αυτονόητο ότι όλη αυτή του η πρόταση σήμερα δεν έχει να κάνει με μια καλύτερη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, του να δίνουν εξυπηρετεί ευκαιριακές και προσωπικές σκοπιμότητες γιατί απειλεί και εκδιάζει τους βουλευτές του με τη λίστα. Περι αυτού πρόκειται. Και βέβαια απορρίπτει μια ουσιαστική πρόταση που καταθέτουμε εμείς. Ο ίδιος ακυρώνει δικές του επιλογές χάρη μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και τίποτα παραπέρα.